Χθε, παρακολουθώντα επισταμμένο στο σύριελ του Αζοφστάλ, αποκαλύψαμε πρώτοι στο Πενταπόσταγμα πω οι Ρώσοι εισέβαλαν στο εργοστάσιο που παραμένουν ταμπουρωμένοι Ουκρανοί μαχητέ στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτε πληροφορίε, μάλιστα για την προσπάθεια αυτήν των Ρωσικών δυνάμεων υπήρξε βοήθεια από έναν προδότη, αλλά η Ουκρανική Φρουρά εξακολουθεί να κρατάει τι γραμμέ τη. Ο σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών Νάντον Κερασέγκο είπε στη σελίδα του στο Facebook ότι τα ρωσικά στρατεύματα βοηθήθηκαν από έναν προδότη από τους εργάτες του εργάτε του μετελουργικού εργοστασίου Αζοφστάλ, κάποιο είδο ηλεκτρολόγου, ο οποίο έδειξε στα εχθρικά στρατεύματα τι υπόγειε σύραγγε που οδηγούσαν μέσα. Σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο, τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να εισβάλλουν σε αυτέ τι σύραγγε χρησιμοποιώντα πληροφορίε από έναν προδότη. Αυτό είναι το γεγονό, σύμφωνα με τον Γερασέγκο, που εξηγεί την άφηξη στη Μαριούπολη του προπαγανδιστή του Κρεμλίνου Βλαντιμίρη Σολοβιών, στον οποίο πιθανότατα προσφέρθηκε να κινηματογραφεί στη λεγόμενη νίκη των Ρώσων κατακτητών. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες επίσης, ο Κυριανκό, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Κρεμλίνου, επισκέφθηκε χθε το λιμάνι της Μαριούπολης, που έχει καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών, Ντένις Πουσίλιν, μέσω Telegram. Ο κύριος Κυριανκό, πρώην πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομόσπονδίας, είναι αρμόδιος για εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις στη Ρωσική Προεδρία επισκέφθηκε τη Χαλιβουργία Ήλιτς και το λιμάνι της Μαριούπολης κατά τον κύριο Πουσίλιν. Στο μεταξύ είχαμε την επίγουσα έκκληση του διοικητή του συντάγματος Αζόφ, αντισυνταγματάρχη Ντένις Προκοπενκό σχετικά με την κατάσταση στο εργοστάσιο Αζοφστάλ. Για την κατάσταση στη Μαριούπολη και την εκένωση αμάχων μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντένις Μοναστρίσκι κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της Διεθνούς Τηλεοπτικής Εταιρείας Al Αλτζαζίρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί πολίτες στο εργοστάσιο Αζοφστάλ. Υπάρχουν αστυνομικοί και εκεί, οι οποίοι μαζί με τις ενόπλες δυνάμεις υπερασπίζονται τις εγκαταστάσεις στη Μαριούπολη, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Η σύλληψη πολλών ξένων μισθοφόρων θα βλάψει τη φήμη του Ζελένσκι, του Ουκρανικού στρατού και των δυτικών υποστηρικτών του. Αυτό δεν επιτρέπει, γι' αυτό ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είναι τόσο ενεργός στις τηλεφωνικές συνομιλίες του με τον Πούτιν. Γι' αυτό και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ζητά τους να ζει από το Αζοφσταλ. Γίνονται προσπάθειες να εμπλακεί ακόμη και ο Πάπα στη διαδικασία. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι Ναζί στο Άζοφ Στάλ δεν θέλουν πραγματικά να επιστρέψουν στο Ουκρανικό έδαφο. Αυτό είναι κατανοητό. Είναι πιο κερδοφόρο για τον Ζελένη και οι νεκροί παρά ζωντανοί. Άλλωστε, αποδείχθηκε ότι όλε οι ιστορίε για την απεμπλοκή και τη φροντίδα για τι ζωέ των ανθρώπων αποδείχθηκαν ψεύτικε. Αυτοί που υπερασπίστηκαν τη Μαριούπολη αρνήθηκαν να πεθάνουν οικειοθελώ όπω ο διοικητή τη 6η Γερμανική Στρατιά στο Στάλιγκραντ, ήδη από τότε στρατάρχη Φρίντριγκ Φων Πάολους αρνήθηκε να πεθάνει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.